Πάμε μαζί να κάνουμε αυτό το ταξίδι για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και στο επεισόδιο 7 αυτού του Πάμε Μαζί. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι για μένα Παρασκευούλα. 13 Οκτωβρίου, Παρασκευή και 13. Εχθές είχα την τέταρτη συνεδρία με την Σύση. Και πώς τα πήγαμε? Χάσαμε 300 γραμμάρια λίπος και από 2 πόντους στην περιφέρεια και στην κοιλιά. Είμαι ικανοποιημένη? Είμαι, θα σου πω. Γιατί όταν χάνεις πόντους, είναι καλύτερα τα ρούχα σου, αισθάνεσαι καλύτερα. Δεν έχασα αρκετό βάρος, γιατί είναι η εβδομάδα που είμαι αδιάθετη. Επίσης ήμουν καλεσμένη και σε 2 τραπέζια την προηγούμενη εβδομάδα, όπως τα έχετε δει στα καθημερινά βίντεο. Οπότε, okay, είναι αυτή η κατακρατησούλα που ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει. Γράψτε μου εσείς κάτω στα σχόλια πώς τα πήγατε και τι κάνατε την εβδομάδα που πέρασε. Να σας πω ότι τα Πάμε Μαζί θα γίνουν 2 βίντεο το μήνα για τον Νοέμβριο. Θα έχουμε μόνο 2 βίντεο. Να είναι ανά δεύτερη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα για να μπορούμε λιγάκι να μιλάμε και για το αποτέλεσμα που έχουμε. Γιατί τώρα εβδομάδα παραβδομάδα, παιδιά, δεν έχει και μεγάλες αλλαγές. Τουλάχιστον στη δική μου απώλεια, γιατί είμαι άνω των 40, είμαι μετά από 2 παιδιά. Ο μεταβολισμός μου δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο λειτουργούσε στα 20 και στα 30 μου. Οπότε ναι. Λοιπόν, είχα σκοπό να σας διαβάσω άλλο κεφάλαιο από το βιβλίο της γλυκόζης, αλλά θα το παραλείψω και θα σας πάω κατευθείαν λίγο στο ζουμί, που όλα ξεκινάνε από το πρωινό. Θυμάστε κάποια στιγμή σας είχα πει ότι το τι τρώμε το πρωί καθορίζει και το πώς θα εξελιχθεί η μέρα μας και για τα σκαμπανεβάσματα της γλυκόζης στο αίμα μας, αλλά και στο τι τρώμε. Και μπορεί να το παρατηρήσετε κι εσείς το δικό σας εαυτό, αν έτσι το καταγράψετε και το δείτε λιγάκι πιο σφαιρικά και πιο προς μελέτη. Σήμερα λοιπόν θα σας διαβάσω το κεφάλαιο που αφορά για το πρωινό, τι πρέπει να τρώμε το πρωί ώστε να μην μας πάρει μπάλα όλη την ημέρα και τρώμε ακατάπαυστα υδατάνθρακες, ζάχαρη και τα λοιπά, γιατί όλα ξεκινάνε με την πρώτη μπουκιά που θα βάλεις στο στόμα σου. Και σήμερα θα σας έχω και 3 ιδέες για αλμυρό πρωινό που μου τις έχει βάλει εμένα η αγαπημένη μου Σύση. Θα σας έχω όμως κι άλλες, γιατί αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα. Τα βίντεο αυτά που σας έχω τραβήξει είναι από τις 2 προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα μου έχει βάλει και πιτούλα βρώμης με φέτα, αλλά και αλμυρό κέικ. Την πιτούλα βρώμης σας την έδειξα σε vlog, αλλά το κέικ, το αλμυρό διέτης, θα σας το δείξω όταν θα το φτιάξω, είναι μέσα στη βδομάδα που έρχεται. Οπότε να κάνετε εγγραφή και να βλέπετε και τα vlog, γιατί εκεί θα μοιραστώ και τη συνταγή. Πάμε λοιπόν να δούμε και έτσι θα διαβάσουμε λιγάκι για το πώς μπορούμε να οριζοντιώσουμε την καμπύλη του πρωινού. Η Πανεπιστημιούπολη του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια αποτελεί βάση για μια ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στη μελέτη της συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης. Το 2018 λοιπόν έκαναν αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες, αμφισβήτησαν κάποιες υποθέσεις. Συγκεκριμένα ανέλαβαν να τεστάρουν την κοινώς αποδεκτή πεποίθηση ότι αν δεν είσαι διαβητικός, τα επίπεδα της γλυκόζης σου δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία. Δεύτερον, και ίσως πιο αμφιλεγόμενο, ήθελαν να τεστάρουν μια πρακτική που έχει γίνει πολιτιστικός κανόνας ότι τα δημητριακά για πρωινό είναι καλά για εσένα. Παιδιά, όταν διάβασα αυτό το κεφάλαιο, έμεινα λίγο παγωτό, να ξέρετε. Ειδικά με τα δημητριακά. Γιατί τα δημητριακά το πρωί είναι ένα πρωινό το οποίο μας το έχουν πλασάρει. Και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη πια σιγουριά, ως κάτι υγιεινό, ενώ είναι το πιο ανθυγιεινό πράγμα που μπορείς να φας, έχει τόσο πολύ ζάχαρη, που αν κάτσεις και την υπολογίσεις τα γραμμάρια που τρως, είναι σαν να τρως 2 πάστες. Ειλικρινά σας το λέω, ενώ μας έχουν πλασάρει ότι τα δημητριακά είναι τέλεια για το πρωί και μας τα βάζουν και συνέχεια σε διατροφές κτλ. Θα αλλάξετε γνώμη σήμερα με το βίντεο αυτό. Επιστρατεύτηκαν λοιπόν 20 συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, και κανείς τους δεν είχε διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2. Επίσης, άλλη μια πεποίθηση που νομίζουμε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη γλυκόζη και την ινσουλίνη μας επειδή δεν είμαστε διαβητικοί, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μπορείς να αποκτήσεις διαβήτη τύπου 2 ανά πάσα στιγμή στη ζωή σου και αυτό ευθύνεται κατά 90% στη διατροφή που κάνεις. Γι' αυτό και έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά φαινόμενα σε παιδιά πλέον, ότι αποκτούν διαβήτη 2 σε παιδική ηλικία,
το οποίο το έχεις πλέον για μία ζωή, έτσι, δηλαδή κάνεις ινσουλίνη για μία ζωή, λόγω διατροφής. Οπότε σας κάνω έτσι και ένα καμπανάκι να μπείτε να το ψάξετε λίγο παραπάνω για να προσέχουμε λιγάκι τι δίνουμε στα παιδιά μας, γιατί θα καθοριστεί για όλη του τη ζωή. Η γλυκόζη νηστείας λοιπόν, όπως τη μετρούσε μία φορά το χρόνο ο γιατρός τους, ήταν στο φυσιολογικό εύρος. Έφτασαν ένα πρωί στο εργαστήριο για να λάβουν μέρος στο πείραμα, το οποίο βασιζόταν στο να τρώνε ένα μπολ cornflakes με γάλα, φορώντας ένα συνεχή ελεγκτή γλυκόζης. Βάζανε δηλαδή εδώ το ελεγκτή γλυκόζης, το οποίο το έχουν μόνιμα και οι άνθρωποι που έχουν τη διαβήτη τύπου 2, και έτρωγαν κάθε μέρα ένα μπολ με δημητριακά, με cornflakes. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ανησυχητικά σε αυτά τα υγιή άτομα, έτσι, χωρίς να έχουν διαβήτη τύπου 2. Ένα μπολ δημητριακά έστειλε τα επίπεδα της γλυκόζης τους σε μια ζώνη απορρίθμισης, στην οποία θεωρείται ότι μπορούν να βρεθούν μόνο άνθρωποι με διαβήτη. 16 από τους 20 συμμετέχοντες αντιμετώπισαν μια αιχμή γλυκόζης πάνω από 140, που είναι το όριο για τον προδιαβήτη, που σηματοδοτεί προβλήματα με τη ρύθμιση της γλυκόζης. Κάποιοι μάλιστα πάνω από 200, στο εύρος του διαβήτη τύπου 2 δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες ήταν διαβητικοί, δεν ήταν, σήμαινε όμως ότι οι υγιείς άνθρωποι μπορούσαν να έχουν τόσο υψηλή αιχμή όσο οι διαβητικοί και να υποστούν τις βλαβερές παρενέργειες που προκαλούν αυτές οι αιχμές. Η ανακάλυψη ήταν πρωτοποριακή. Το γεγονός ότι ένα μπολ δημητριακά προκαλεί αιχμές έχει εμπειρική λογική. Τα δημητριακά φτιάχνονται είτε από ακατέργαστο καλαμπόκι, είτε από ακατέργαστους κόκκους σιταριού. Υπερφερμένονται και στη συνέχεια διαμορφώνονται σε επίπεδα ή άλλα πιο διωγγωμένα σχήματα. Είναι καθαρό άμυλο, χωρίς καθόλου εδόδημες ίνες, και επειδή το άμυλο δεν είναι το πιο εύγεστο πράγμα αυτό καθεαυτό, προστίθεται στο μείγμα επιτραπέζια ζάχαρη, ζακχαρόζη φτιαγμένη από γλυκόζη και φρουκτόζη. Βιταμίνες και μέταλλα ενώνονται με το μείγμα, αλλά το όφελος από αυτά δεν υπερισχύει τη ζημιά που προκαλούν τα άλλα συστατικά. Δηλαδή, βάζουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία μέσα στα δημητριακά, αλλά όταν τα καταναλώνεις, η ζημιά που παθαίνεις από αυτά είναι μεγαλύτερη από αυτά τα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που παίρνεις. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι τρώνε τα παιδιά μας δημητριακά όλη μέρα, κάθε μέρα, για όλη τους τη ζωή. Τι πρόβλημα τους δημιουργεί, ειλικρινά. Έμεινα, σας λέω, παγωτό όταν το διάβασα. Συνολικά λοιπόν 2,7 δισεκατομμύρια κουτιά δημητριακών πολλούνται κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο δημοφιλής μάρκα είναι τα Cheerios, εντάξει, τα έχουμε και εδώ, τα ξέρουμε, που περιέχουν 3 φορές περισσότερη ζάχαρη από ό,τι τα δημητριακά που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη του Stanford. Δηλαδή, αυτά που παίρνει και επιλέγει ο κόσμος στην Αμερική έχουν 3 φορές περισσότερη ζάχαρη από ό,τι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Οπότε φανταστείτε τι αύξηση γλυκόζης κάνει στο αίμα αυτών των ανθρώπων που τα καταναλώνουν. Έτσι, τα ανησυχητικά αποτελέσματα που παρατήρησαν οι ερευνητές πιθανόν να είναι συντηρητικά σε σύγκριση με τις αιχμές γλυκόζης που λαμβάνουν χώρα στον πληθυσμό συνολικά. Όταν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί τρώνε δημητριακά, όπως τα μελένια δαχτυλίδια του Cheerios, ειδικά τα μελένια δαχτυλίδια του Cheerios, το έχει εδώ, είναι τα πρώτα σε μάρκα αγοράς που έχουν 3 φορές περισσότερη ζάχαρη, για πρωινό κάθε μέρα, 60 εκατομμύρια Αμερικανοί σπρώχνουν τα επίπεδα γλυκόζης, φρουκτόζης και ινσουλίνης σε βλαβερές περιοχές κάθε πρωί. 60 εκατομμύρια Αμερικανοί παράγουν σμήνη ελεύθερων ριζών στο σώμα τους, επιβαρύνουν το πάγκρεας, τους προκαλούν φλεγμονή στα κύτταρα, αυξάνουν την αποθήκευση λίπους και προετοιμάζονται για μια μέρα γεμάτη λιγούρες αμέσως μόλις σηκωθούν από το κρεβάτι. Να σας πω λοιπόν ότι εγώ παλιά έτρωγα τα δημητριακά αυτά τα fitness με τη μαύρη σοκολάτα. Ρε παιδιά, εάν θυμάστε έτσι και σε ένα vlog που σας είχα πει τι μου λείπει από τότε που έτρωγα ζάχαρη, ήταν αυτά τα δημητριακά. Σου προκαλούν τέτοια αιμονή που σηκωνόμουν το πρωί και έλεγα Παναγιά μου να φάω τα δημητριακά μου. Έτρωγα πρωί, απόγευμα, έτρωγα συνέχεια. Και ειλικρινά, τώρα που το βλέπω 1,5 χρόνο που κάνω διατροφή χωρίς ζάχαρη, τι κακό μου έκαναν, τι αιμονή μου προκαλούσαν όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σκεφτόμουν συνεχώς το επόμενο πρωί για να φάω τα δημητριακά με το γάλα. Ειλικρινά. Και ειλικρινά δεν φταίνε αυτοί. Τα δημητριακά είναι φτηνά, νόστιμα και εύκολο να τα αναζητήσουν όσοι μισοκοιμούνται ακόμα. Η μαμά μου το έκανε κάθε μέρα για πολύ καιρό. Τα δημητριακά φαίνονται κίνδυνα, αλλά δεν είναι. Αυτό ισχύει και για την γρανόλα. Επίσης η γρανόλα έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Εξαιτίας του τρόπου που τρώμε σήμερα, οι αιχμές νωρίς το πρωί φαίνεται πως είναι κανόνας. Είτε πρόκειται για δημητριακά, τόστ και μαρμελάδα, είτε για κρουασάν, γρανόλα, γλυκά, μπισκότα, χυμό φρούτων, ταρταλέτες, σμούθι,
μπανανόψωμο, το τυπικό πρωινό στις δυτικές χώρες. Αποτελείται κυρίως από άμυλο και ζάχαρη. Ένα τόνο γλυκόζης και φρουκτόζης. Πραγματικά, μα καθίστε να το σκεφτείτε, τι τρώμε το πρωί. Πάντα καταφεύγουμε οι περισσότεροι σε γλυκές γεύσεις. Δηλαδή, ελάχιστοι θα φάνε αλμυρό πρωινό. Και όμως αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι τελείως απορριθμισμένη η γλυκόζη σου και η ινσουλίνη σου και τρως ακατάπαυστα. Αποτελεί λοιπόν κοινή υπόθεση ότι το να τρώμε κάτι γλυκό για πρωινό είναι καλό, γιατί θα μας δώσει ενέργεια. Αυτό σκεφτόμουν καθώς μεγάλωνα όταν έβαζα νουτέλα πάνω σε κρέπα κάθε πρωί, αλλά δεν είναι σωστό. Αν και το να τρώμε κάτι γλυκό θα μας δώσει ευχαρίστηση, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να μας δώσει ενέργεια. Γιατί, λοιπόν, όπως ξέρεις, όταν τρώμε γλυκόζη, ενεργοποιούμε την παραγωγή ινσουλίνης. Η ινσουλίνη θέλει να μας προστατεύσει από την επίθεση της γλυκόζης, οπότε την απομακρύνει από την κυκλοφορία. Έτσι, αντί τα μόρια που μόλις χωνεύτηκαν να παραμείνουν στο σύστημά μας για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, αποθηκεύονται ως λίπος. Άρα δεν μας δίνει ενέργεια ένα γλυκό πρωινό, παιδιά. Μας κάνει πιο χοντρούς, για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο καλά. Ουσιαστικά, όπως έχουμε πει, η ζάχαρη και το γλυκό μας δίνει μόνο ευχαρίστηση στον εγκέφαλο, δεν προσφέρει τίποτα άλλο στο σώμα μας. Ίσα-ίσα βάζει τον οργανισμό μας και τον μηχανισμό μας να τη διώξει, γιατί είναι κακό για το σύστημά μας, και το αποθηκεύει σαν λίπος αυτό που δεν μπορεί να κάψει και να το δώσει στην κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε λίγο πώς λειτουργεί λιγάκι το γλυκό, ας πούμε, στον εγκέφαλο. Επιστημονικά πειράματα λοιπόν το επιβεβαιώνουν. Αν συγκρίνεις δύο τροφές, αυτή με τους περισσότερους υδατάνθρακες οδηγεί σε λιγότερη διαθέσιμη κυκλοφοριακή ενέργεια μετά την πέψη. Περισσότεροι υδατάνθρακες για πρωινό σημαίνει λιγότερη διαθέσιμη ενέργεια, καθώς δεν γίνεται ενέργεια, γίνεται λίπος. Και δεν είναι το μόνο που θα απομυθοποιήσω εδώ. Ξέρεις το ρητό, το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Είναι αλήθεια, αλλά όχι με τον τρόπο που ενδεχομένως νομίζεις. Πώς το πρωινό σου σε ελέγχει κρυφά? Αν χτυπήσουμε το πόδι μας απότομα στη γωνία της ντουλάπας μας, ενώ χορεύουμε στο υπνοδωμάτιο, το αισθανόμαστε. Πονάει. Βάζουμε πάγο, το τυλίγουμε, όμως μπορεί να φουσκώσει τόσο πολύ που να μην μπορούμε να φορέσουμε τα παπούτσια μας. Αυτό μπορεί να μας προκαλέσει κακή διάθεση. Αν κάποιος συνάδελφος ή ένα μέλος της οικογένειάς μας ρωτήσει τι συμβαίνει, μπορούμε να το εξηγήσουμε ξεκάθαρα. Χτύπησα το δάχτυλο του ποδιού μου το πρωί και γι' αυτό γκρινιάζω, γι' αυτό έχω κακή διάθεση. Η σύνδεση είναι σαφής. Όταν πρόκειται για το πώς μας επηρεάζει το φαγητό, η σύνδεση είναι πιο σκοτεινή. Δεν νιώθουμε αμέσως το κακό που μας προκαλεί ένα πρωινό με αιχμές. Αν μόλις το τρώγαμε αυτό το μπολ δημητριακά, παθαίναμε κρίση πανικού και μετά κοιμόμασταν στο τραπέζι, θα το καταλαβαίναμε. Αλλά επειδή οι μεταβολικές διεργασίες χρειάζονται ώρες για να αναπτυχθούν, περιπλέκεται με την πάροδο του χρόνου και αναμειγνύονται με όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν σε μία μέρα. Και έτσι, το να βγάλουμε άκρη το τι μας συμβαίνει, πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective, τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στο νόημα. Ένα πρωινό που προκαλεί μεγάλη αιχμή γλυκόζης θα μας κάνει να πεινάσουμε ξανά νωρίτερα. Επιπλέον θα απορριθμίσει τα επίπεδα της γλυκόζης μας για το υπόλοιπο της ημέρας. Οπότε το μεσημεριανό και το βραδινό θα προκαλέσουν μεγάλες αιχμές. Γι' αυτό ένα πρωινό που προκαλεί αιχμές είναι εισιτήριο άνευ επιστροφής για μια μετάπτωση της γλυκόζης. Ένα πρωινό χωρίς αιχμές από την άλλη πλευρά θα καταστήσει το μεσημεριανό και το βραδινό πιο σταθερό. Επιπλέον, αμέσως μόλις ξυπνάμε, όταν είμαστε σε κατάσταση νηστείας, το σώμα μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη γλυκόζη. Ο νεροχύτης μας, το στομάχι μας δηλαδή, σκεφτείτε τον σαν έναν νεροχύτη, είναι έτσι μια άλλη συμβουλή που δίνει λίγο νωρίτερα, που λέει ότι ένας νεροχύτης αρχίζει και καταναλώνει και καθαρίζει ανάλογα το τι του ρίχνεις πρώτα μέσα. Γι' αυτό και λέει πρώτα πρέπει να τρώμε τα λαχανικά, μετά τις πρωτεΐνες μας και μετά το άμυλο, ώστε να αρχίζει να καθαρίζει και να μπαίνει στο νόημα για να μπορέσει να το χωνέψει και να το μεταβολήσει πιο καλά. Σας τα λέω λίγο σε μια παρένθεση για να καταλάβετε. Έτσι λοιπόν, όταν ο νεροχύτης μας, το στομάχι μας δηλαδή, είναι άδειος, θα καταλήξει αυτό να χωνευτεί πάρα πολύ γρήγορα. Όταν σε ένα άδειο στομάχι πας και ρίχνεις ένα κουρασάν σοκολάτας, αντιλαμβάνεστε τι θα το φάει γρήγορα, θα το καταναλώσει γρήγορα και όλο αυτό θα γίνει και πάρα πολύ γρήγορα λίπος. Έτσι θα πεινάσουμε και πιο γρήγορα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κατανάλωση ζαχάρων και αμύλων στο πρωινό οδηγεί συχνά σε μεγαλύτερη αιχμή μέσα στην ημέρα. Το πρωινό είναι η χειρότερη στιγμή για να φάμε μόνο ζάχαρη και άμυλα. Ωστόσο, είναι η στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς τρώμε μόνο ζάχαρη και άμυλα. Είναι πολύ καλύτερο να τρως ζάχαρη ως επιδόρπιο ύστερα από ένα γεύμα, που είναι η έκτη συμβουλή που δίνει, παρά σαν κυρίως γεύμα. Δηλαδή σου λέει, αν θες να φας γλυκό, φάτο μετά το βραδινό σου, μετά το μεσημεριανό σου,
μην το φας σαν μοναδικό γεύμα, γιατί είναι χειρότερο για την ινσουλίνη σου. Μιλώντας λοιπόν με ανθρώπους που έχουν αλλάξει τη διατροφή τους για να διατηρήσουν τα επίπεδα γλυκόζης πιο σταθερά, έμαθα ότι αυτή η συμβουλή για το πρωινό είναι βασική. Διάλεξε το πρωινό σου καλά και θα αισθάνεσαι καλύτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περισσότερη ενέργεια, μειωμένες λιγούρες, καλύτερη διάθεση, καθαρότερο δέρμα και ούτω καθεξής. Αντί να αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι στο τρενάκι της γλυκόζης, θα κάθεσαι στο κάθισμα του οδηγού. Η Ολίβια χρειάστηκε λίγο χρόνο για να το ανακαλύψει, αλλά μόλις το έκανε δεν υπήρχε πισωγύρισμα. Θα σας διαβάσω το παράδειγμα της Ολίβια, έτσι για να μπαίνουμε λίγο και στα παπούτσια ανθρώπων που έχουν κάνει τα πειράματα πάνω τους, για να καταλάβουμε και να ταυτιστούμε ενδεχομένως και με κάποια πράγματα που έχουμε βιώσει και εμείς κάποιες μέρες ή και όλες τις ημέρες που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Καλή ζάχαρη, κακή ζάχαρη και η Ολίβια. Τα συμπτώματα της απορριθμισμένης γλυκόζης μπορούν να μας επηρεάσουν σε οποιαδήποτε ηλικία. Η Ολίβια, 18 χρονών, είχε μερικά συμπτώματα λοιπόν αυτή η Ολίβια. Λαχταρά γλυκά, έχει άσχημη ακμή στο μέτωπό της, άγχος, ένιωθε εξαντλημένη το βράδυ, αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η Ολίβια λοιπόν είχε γίνει χορτοφάγος 2 χρόνια πριν, στα 16 της, για να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμά της. Δυστυχώς, όπως εξήγησα νωρίτερα, το γεγονός ότι ένα πιάτο φαγητού είναι χορτοφαγικό ή αυστηρά χορτοφαγικό ή χωρίς γλουτένη ή βιολογικό, δεν σημαίνει ότι είναι καλό για εσένα. Όλοι μας, ανεξάρτητα από τη διατροφή μας, πρέπει επίσης να σκεφτόμαστε τα επίπεδα της γλυκόζης μας. Όταν μίλησε για τα συμπτώματά της με φίλους της είπαν ότι πρέπει να τρώει κάτι πιο υγιεινό το πρωί, κάτι με βιταμίνες. Πρότεινα να αντικαταστήσει αυτό που έτρωγε με ένα σμούθι φρούτων που από το συνηθισμένο τόστ με μαρμελάδα και μια κούπα ζεστή σοκολάτα που έτρωγε. Της εξήγησαν ότι υπήρχε κακή ζάχαρη από τη σοκολάτα και καλή ζάχαρη από τα φρούτα. Η Ολίβια λοιπόν τους άκουσε, σύντομα ξεκινούσε κάθε πρωί με ένα σμούθι φρούτων που έτρωγε στο σπίτι, μπανάνα, μήλο, μάγκο, ακτινίδιο. Σκεφτείτε το σαν τη φρουτόκρεμα που τρώνε τα παιδιά μας, για να καταλάβετε. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ορισμένες πηγές ζάχαρης, δηλαδή τα φρούτα, είναι καλές για μας, ενώ άλλες, τα αρκατέργαστα ζάχαρα, τα γλυκά, τα κέικ, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, είναι κακά. Πράγματι, έχουμε υποστεί πλήση εγκεφάλου με αυτή την ιδέα. Πριν από ένα αιώνα, η εταιρεία California Fruit κτλ., που εκπροσωπεί τους παραγωγούς πορτοκαλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα έγινε Sunkist Growers, οργάνωσε μια εθνική εκστρατεία που προωθούσε την κατανάλωση μιας καθημερινής δόσης χυμού πορτοκαλιού για τις βιταμίνες που χαρίζουν υγεία, τα άλατα και τα οξέα του. Αλλά ξέχασε να αναφέρει ότι ο χυμός φρούτων είναι πολύ κακός για μας. Και ό,τι μπορούμε να πάρουμε από βιταμίνες και αντιοξειδωτικά με δεκάδες άλλες τροφές που θα μας βλάπτουν στην πορεία. Το έχουμε εξηγήσει αυτό με το χυμό. Όταν ένα φρούτο το τρώμε ολόκληρο, τότε τρώμε και νερό και ζάχαρα φυσικά και εδώδη μεσίνες. Όταν ένα φρούτο το βάζουμε στο μούλτι ή το στίβουμε για να το πιούμε, τότε γίνεται μόνο φρουκτόζη και νερό. Φεύγουν οι εδώδη μεσίνες. Χάνονται. Δεν τις τρώμε. Εξαφανίζονται. Λιώνουν από το πάτημα και από το λιώσιμο. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να τρώμε μια πάστα. Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στην ινσουλίνη μας. Έτσι, ξαναλέω. Δεν μιλάω για βιταμίνες και το πόσο καλό και κακό είναι. Πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτή την αντίληψη με αυτό το βιβλίο. Σου λέει τι σου κάνει στην ινσουλίνη, στη γλυκόζη, ότι αν εγώ πιω ένα ποτήρι χυμό χωρίς τίποτε άλλο, η γλυκόζη μου θα πάει στο Θεό όπως θα πήγαινε και αν έτρωγα μία πάστα σοκολάτα. Δυστυχώς για την Ολίβια, οι φίλοι της είχαν πέσει θύμα της ίδιας ιστορίας. Νόμιζαν πως οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από φρούτα είναι μια υγιεινή επιλογή. Αν σκεφτόμαστε έτσι, σημαίνει ότι παρεξηγούμε τη φύση της ζάχαρης, επειδή η ζάχαρη είναι ζάχαρη. Είναι ίδια είτε προέρχεται από καλαμπόκι, είτε από τέφλα, είτε έχει κρυσταλλωθεί, είτε είναι λευκή, είτε είναι μαύρη, είτε είναι επιτραπέζια, είτε είναι οτιδήποτε, σας το έχω πει και σε άλλο βίντεο που μιλήσαμε για τη ζάχαρη. Είτε είναι από πορτοκάλια ή οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από το ποιο φυτό προέρχεται, τα μόρια γλυκόζης και φρουκτόζης έχουν την ίδια επίδραση πάνω μας. Και η άρνηση ότι ο χυμός φρούτων είναι βλαβερός εξαιτίας των βιταμινών που περιέχει, είναι ένα παιχνίδι επικίνδυνης εκτροπής. Αυτό που ισχύει ωστόσο είναι ότι αν πρόκειται να φάμε λίγη ζάχαρη, ένα ολόκληρο κομμάτι φρούτου είναι το καλύτερο μέσο. Πρώτον, σε ένα ολόκληρο κομμάτι φρούτου η ζάχαρη υπάρχει σε μικρές ποσότητες και θα ήταν δύσκολο να φας 3 μήλα ή 3 μπανάνες στην καθισιά σου, που είναι η ποσότητα που μπορεί να βρεθεί σε ένα σμούθι. Ακόμα και αν έτρωγες 3 μήλα και 3 μπανάνες, θα σου έπαιρνε κάποιο χρόνο για να τα φας. Πολύ περισσότερο από ό,τι θα χρειαζόσουν για να τα πιεις σε ένα σμούθι. Έτσι, η γλυκόζη και η φρουκτόζη θα χωνεύονται πολύ πιο αργά. Για να φάμε, χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα από όση για να πιούμε.
Και εδώ έρχομαι πάλι και σας ξαναλέω για το, όχι μόνο για τους χυμούς και για κάποια ροφήματα που κυκλοφορούν από μια εταιρεία τέλος πάντων πάρα πολύ διαδεδομένη. Και σας έλεγα τότε στο βίντεο πέρυσι ότι καλύτερα να τρώω παρά να πίνω. Γιατί όντως, όταν κάτι το πίνεις, το χωνεύεις και πολύ πιο γρήγορα. Οπότε πεινάς πολύ πιο γρήγορα. Ενώ αν το φας, η πέψη διαρκεί περισσότερη ώρα, σε κρατάει περισσότερη ώρα χορτάτο. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ τέλος πάντων. Και δεν μιλάω μόνο για τα ροφήματα, έτσι, αυτά τα δυνατίσματα που κυκλοφορούν, αλλά και για το χυμό φρούτων ή για έναν απλό χυμό ή για ένα ποτήρι γάλα. Το ένα ποτήρι γάλα με το να φάω π.χ. ένα κομμάτι τυρί, θα το χωνέψω πολύ πιο γρήγορα από ότι το κομμάτι το τυρί. Οπότε, αν είσαι σε διαδικασία που θέλεις να χάσεις και βάρος, δες το λιγάκι αυτό. Μπορεί να είναι έτσι μια αλλαγή που θα σε βοηθήσει. Δεύτερο, σε ένα ολόκληρο κομμάτι φρούτου, η ζάχαρη συνοδεύεται πάντα από εδώδυμεσίνες. Όπως εξήγησα νωρίτερα, οι εδώδυμεσίνες μειώνουν σημαντικά την αιχμή που προκαλείται από οποιαδήποτε ζάχαρη που τρώω. Ανακατεύοντας ένα κομμάτι φρούτου, πολιτοποιούμε τις εδώδυμεσίνες σε μικροσκοπικά κομμάτια που δεν μπορούν πλέον να εκπληρώσουν τα προστατευτικά τους καθήκοντα. Είναι σαν να μην υπάρχουν, έχουν παλτοποιηθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, αυτό δεν συμβαίνει όταν μασάμε? Τα σαγόνια μας είναι δυνατά, αλλά όχι όσο οι μεταλλικές λεπίδες ενός μπλέντερ με 300 στροφές ανά δευτερόλεπτο, 400 στροφές ανά δευτερόλεπτο, και μόλις ανακατεύουμε, συμπιέζουμε, στεγνώνουμε και συμπυκνώνουμε τη ζάχαρη και αφαιρούμε τις εδώδυμεσίνες από το φρούτο, πλήττει το σύστημά μας γρήγορα και σκληρά και οδηγεί σε μεγάλη αιχμή. Όσο πιο μετουσιωμένο είναι ένα φρούτο, τόσο χειρότερο είναι για μας, όσο περισσότερη επεξεργασία δηλαδή του κάνουμε. Ένα μήλο είναι για μας καλύτερο από τη σάλτσα μήλου, η οποία είναι καλύτερη από το χυμό μήλου. Ουσιαστικά, μόλις αποχυμωθεί, αποξηρανθεί, καραμελωθεί, κονσερβοποιηθεί ή μετατραπεί σε μαρμελάδα, θα πρέπει να σκεφτείς ότι το φρούτο ως επιδόρπιο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το συμπεριφερόμαστε σαν να τρώμε γλυκό. Όπως θα έκανες και με ένα κομμάτι κέικ. Ένα μπουκάλι με χυμό πορτοκαλιού, ανεξάρτητα από το αν είναι φρεσκοστημένος ή με ή χωρίς πούλπα, ακόμα και το πορτοκάλι το φυσικό, να πάμε να το στύψουμε και να το πιούμε, περιέχει 24 γραμμάρια ζάχαρης, που είναι η συμπυκνωμένη ζάχαρη τριών ολόκληρων πορτοκαλιών. Δηλαδή, όταν το στύβω, αλλάζει σύσταση το φρούτο και έχει 24 γραμμάρια ζάχαρης, σαν να έτρωγα δηλαδή τρία πορτοκάλια, που περιέχει 8 γραμμάρια ζάχαρης το φρούτο το ολόκληρο. Άρα είναι σαν ένα κουτάκι κοκακόλας. Έχει την ίδια ποσότητα ζάχαρης δηλαδή. Το κουτάκι κοκακόλας με ένα ποτήρι χυμό φυσικό πορτοκαλιού. Το αντιλαμβάνεστε? Σκεφτείτε το λίγο. Με μόλις ένα μπουκάλι χυμό πορτοκαλιού έχει φτάσει το όριο των γραμμαρίων ζάχαρης που θα πρέπει να καταναλώσεις σε μία μέρα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας, συστήνει όχι περισσότερα από 25 γραμμάρια καθημερινά για τις γυναίκες και 36 γραμμάρια για τους άντρες, ζάχαρη την ημέρα. Δεν είναι να μπορεί κανείς που τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν για την Ολίβια με το νέο της πρωινό, αλλά συνέχισε να πίνει σμούθι καθημερινά. Το αποτέλεσμα, χειρότερη ακμή, λιγότερη ενέργεια, περισσότερο άγχος και ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να κοιμηθεί τη νύχτα. Γιατί ένιωθε ότι χειροτέρευε όταν προσπαθούσε σκληρότερα από ποτέ να τα κάνει όλα σωστά, επειδή το σμούθι της δημιουργούσε μεγαλύτερη αιχμή από το προηγούμενο πρωινό της. Η Ολίβια βρήκε το λογαριασμό της τέλος πάντων στο Instagram, τη θεά της γλυκόζης, σας το έχω πει, Glycos Goddess είναι το προφίλ της συγγραφέας, αν θέλετε έτσι να το ακολουθήσετε για περισσότερα, και αναγνώρισε τα συμπτώματα από την αιχμή γλυκόζης που της έφερνε στην καθημερινότητά της και έτσι άλλαξε και πήγε στα αλμυρά. Στροφή λοιπόν στα αλμυρά. Πάμε να δούμε τι κάνουν τα αλμυρά πρωινά όμως σε σχέση με τα γλυκά που αναφέραμε τόση ώρα. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να οριζοντιώσεις την καμπύλη της γλυκόζης σου είναι να φας ένα αλμυρό πρωινό. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες χώρες έχουν μια αλμυρή επιλογή. Η Ιαπωνία έχει μια σαλάτα, στην Τουρκία θα βρεις κρέας, λαχανικά και τυρί, στη Σκωτία καπνιστά ψάρια, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ομελέτες. Αυτή η συμβουλή έχει τέτοια δύναμη ώστε να στραφείς τα αλμυρά για πρωινό. Θα μπορείς να φας κάτι γλυκό αργότερα μες την ημέρα με ελάχιστες παρενέργειες και θα σου δείξω πώς στις επόμενες συμβουλές. Φτιάξε το αλμυρό πρωινό πιάτο σου. Το ιδανικό πρωινό για σταθερά επίπεδα γλυκόζης περιέχει μια καλή ποσότητα πρωτεϊνών, εδώδυμων ινών, λιπαρών και προαιρετικά αμύλου και φρούτων. Ιδανικά τρώγονται στο τέλος. Αν αγοράζεις πρωινό σε μια καφετέρια, πάρε ένα τοστ, αβοκάντο, ένα κεκάκι με αυγά ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί. Όχι ένα κρουασάν με σοκολάτα ή ένα τοστ με μαρμελάδα. Βεβαιώσου ότι το πρωινό σου περιέχει πρωτεΐνες. Και όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι καταβροχθίζουμε 10 ομά αυγά κάθε πρωί. Πρωτεΐνες μπορούμε να βρούμε στο στραγγιστό γιαούρτι, στο τόφο, κρέας, στα λαντικά, ψάρια, τυρί, κρέμα γάλακτος, ξηρούς καρπούς, στο βούτυρο, σπόρους,
αυγά, ομελέτα κτλ. Βραστά. Πρόσθεσε λιπαρά. Χτύπα τα αυγά σου μέσα σε βούτυρο ή ελαιόλαδο. Πρόσθεσε κομμάτια αβοκάντο ή πενταμύγδαλα, σπόρους τσία ή λιναρόσπορους στο σφραγγιστό γιαούρτι σου. Παρεμπιπτόντως να παραλείψεις το γιαούρτι χωρίς λιπαρά. Δεν θα σε κρατήσει χορτάτο και θα σου εξηγήσω αργότερα το γιατί. Το να αντικαταστήσεις με κανονικό ή σφραγγιστό γιαούρτι με 5% λιπαρά. Αυτό να σας πω ότι οι τελευταίες έρευνες, γιατί τις διάβασα προχτές, όντως λένε ότι τα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά τελικά δεν προσφέρουν κάτι στον οργανισμό σε σχέση κάτι. Το να πάρεις 2% λιπαρά ή 5% λιπαρά είναι καλύτερο να πάρεις τα 5% λιπαρά. Γιατί στα 5% λιπαρά θα νιώθεις πιο χορτάτος, θα πάρεις παράδειγμα από το γιαούρτι προβιωτικά περισσότερα. Τέτοια έλεγε η έρευνα. Οπότε ψάξτε το λίγο και με τον γιατρό σας, αν έχετε κάποιο θέμα υγείας, με τον διατροφολόγο σας, να το δείτε. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να κάνω διατροφή με χαμηλά λιπαρά, γιατί έχω πρόβλημα και στο DNA μου με καρδιοπάθειες, πρέπει να τρώω χαμηλά λιπαρά. Ωστόσο, στα παιδιά ειδικά, καλό θα είναι να φέρουμε με πλήρες λιπαρά, γιατί προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα και στα κόκαλά τους και στο μυαλό τους και στην ανάπτυξή τους. Έξτρα πόντι για τις εδώδυμες ίνες. Μπορεί να είναι δύσκολο να φας εδώδυμες ίνες το πρωί, επειδή σημαίνει ότι τρως λαχανικά για πρωινό. Δεν σε κατηγορώ αν δεν σου αρέσει, αν όμως μπορείς, προσπάθησε. Λατρεύω να ανακατεύω σπανάκι στα αυγά, στραπατσάδα ή να το χώνω κάτω από ένα κομμένο αβοκάντο, πάνω σε ένα φυγανισμένο ψωμί. Κυριολεκτικά, οποιοδήποτε λαχανικό με το σπανάκι, τα μανιτάρια, ντομάτες, κολοκύθια, μας κάνει πάρα πολύ καλό. Πρόσθεσε άμυλο ή ολόκληρο φρούτο για γεύση. Η προσθήκη αμύλου και ολόκληρων φρούτων είναι προαιρετική. Μπορεί να είναι βρώμη, ψωμί, ρύζι, πατάτες ή ένα ολόκληρο φρούτο. Η Ολίβια λοιπόν αποφάσισε να δοκιμάσει τη συμβουλή για αλμυρό πρωινό και το πρώτο που έκανε την επόμενη μέρα ήταν να αγοράσει μερικά αυγά. Για να πάρει κάποιες ιδέες για το τι άλλο μπορεί να βάλει στο πιάτο της, σκέφτηκε τα αγαπημένα της συστατικά για μεσημεριανό και βραδινό. Και το αποτέλεσμα είναι ένα νόστιμο πιάτο. Μια ομελέτα με αβοκάντο, λιόσπορους, ελαιόλαδο, αλάτι κτλ. Πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε τι θα τρώγαμε για μεσημεριανό και βραδινό. Πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό τρώνε, πραγματικά δηλαδή τους βλέπεις στα ξενοδοχεία και πάνω στο μπουφέ και τρώνε σαν να τρώνε μεσημεριανό. Αυτό ακριβώς κάνουν. Οπότε κοιτάξτε, εγώ θα σας δείξω τι αιχμή γλυκόζης έκανε το σμούδι που έπινε και τι αιχμή γλυκόζης κάνει η ομελέτα που έτρωγε. Και να σας πω κάτι, με την ομελέτα πιο πολύ χορτάτος θα είσαι. Έτσι λοιπόν νιώθουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και όχι μόνο στο βάρος μας, αλλά και στον εγκεφαλό μας, το πώς λειτουργούμε μες τη μέρα, το τι ενέργεια έχουμε, όλα εξαρτούνται από το πρωινό. Ελπίζω έτσι να σας έδωσα μια τροφή για σκέψη σήμερα, γιατί πραγματικά ήταν ένα βίντεο που έτσι λιγάκι θα έφερνε ανακατατάξεις σε αυτά που πιστεύουμε και σε όλα αυτά που μας πλασάρουν τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες που φτιάχνουν δημητριακά και γλυκά και τα λοιπά. Μην ξεκινάτε το πρωινό σας με γλυκό, κάντε το έτσι για μια εβδομάδα για τεστ να δείτε πώς θα πάει. Και γράψτε μου από κάτω τα δικά σας νέα, την άποψή σας για αυτά που σας διάβασα από την ειδικό, τη Jessie Insospe και το βιβλίο «Η Επανάσταση της Γλυκόζης». Τώρα θα σας βάλω 3 ωραία πρωινά, έτσι μικρά κλιπάκια για να τα δείτε, τι τρώω για πρωινό. Είναι άλλες 2 συνταγές τις οποίες θα σας τις δείξω στα vlog που θα έρθουν. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, ελπίζω να μην σας κούρασα, πρέπει να βγει και μεγάλο αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο να το ακούσει κάποιος. Να κάνετε like και εγγραφή και θα τα πούμε αύριο με νέο vlog. Φιλάκια πολλά. Καλή Κυριακή.